Μόνοι του μα πρότειναν τη δωρεά οργάνων. Μόνοι του. Μόνοι του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μόλι αναφέρατε, γιατί συνήθω όπω πάει η διαδικασία, το πρωτόκολλο, γνωρίζουμε ότι οι ίδιοι οι γιατροί τη μονάδα σα ε, ενημερώνουν, υπάρχει σχετική ενημέρωση για το αν προτίθενται, εάν επιθυμούν τελικά να δωρήσουν τα όργανα τη ζωή. Στη δεδομένη περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση του 22 χρόνου, οι ίδιοι γονεί, λέτε λοιπόν ότι ήρθαν και ζήτησαν, θέλουμε να δωρήσουμε τα όργανα του παιδιού μας για να δώσουμε ζωή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Έχω την τιμή να είμαι τοπικός συντονιστής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, στη Μονάδα Διατατικής Θεραπείας, μαζί με τον κύριο Χαχλιούτη, τον Κωνσταντίνο. Ε, και θέλω να πω ότι ε, είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ε, τους γονείς του παιδιού οι ίδιοι να έρχονται κοντά μας και να μας ζητούν να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση. Πρέπει να σας πω ότι η στιγμή αυτή ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Εκείνη Είστε τη και στιγμή... άνθρωπο κύριε Βολακάκη. Πραγματικά και... δεν μπορείς να μην δακρύσεις σε αυτή μπορείς. τη στιγμή όταν βλέπεις μία μητέρα να έρχεται και να σου ζητάει η ίδια να γίνει το παιδί της ε, δωρητής οργάνων. Είναι αυτό το ανθρώπινο μεγαλείο που είπατε προηγουμένω όπου ο άνθρωπος ξεπερνάει την οδύνη του για το χαμό του αγαπημένου του προσώπου και συγκεκριμένα το παιδί του και αποφασίζει με κίνητρο μόνο την αγάπη να δωρήσει τα όργανα του παιδιού του σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, η μητέρα είπε την εξή φράση, «Ο γιος μου θέλει να κάνει δώρα». Τι λέτε. Και πραγματικά θα σας πω ότι στο χώρο ήμασταν εγώ, ο διευθυντή της εντατικής θεραπείας, πραγματικά τα κρίσαμε. Είναι κάτι που πραγματικά σε κάνει να νιώθεις περήφανος που είσαι άνθρωπος και που υπάρχουν τέτοιοι συνάνθρωποι μας σε αυτή την κοινωνία. Βλέπουμε λοιπόν μια κλασική περίπτωση ότι μαζί με το θάνατο ανοίγει ένα παράθυρο ζωής για κάποιους άλλους ανθρώπους. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία, δεν ξέρω αν αξιολογήθηκαν ιατρικά τα όργανα του 22χρονου, σε ποια φάση βρισκόμαστε και αν όντως υπάρχουν αποδέκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Μετά από επικοινωνία... Υποψήφι λήπτες, βεβαίως, να το πω έτσι. Βεβαίως. Μετά από επικοινωνία που έκανα με τον Εθνικό Οργανισμό, Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σήμερα το πρωί, η ενημέρωσή μου ήταν πάρα πολύ Ευτυχής ότι τα όργανα τα οποία λύθησαν ε, έπιασαν τόπο. Η μεταμόσχευση που έγινε ήταν επιτυχής. Οι λήπτες ε, οι οποίοι είναι από την Ελλάδα μέχρι τώρα είναι καλά. Και περιμένουμε βεβαίως ενημέρωση και τις επόμενες μέρες, διότι ε, είναι γνωστό ότι ε, θα χρειαστούν κάποια 24 ώρα για να είμαστε σίγουροι ότι η μεταμόσχευση έγινε επιτυχώς. Εγώ δεν ξέρω, αλλά νιώθω την ανάγκη να πω για μία ακόμη φορά ένα τεράστιο μπράβο για το μεγαλείο ψυχή αυτή τη μάνα, αυτού του πατέρα, που πονούν μέσα στο πένθο πήραν την καθοριστική απόφαση να στηρίξουν σε μία κοινωνία που δεν ξέρω τελικά αν γνωρίζουμε καλά. Αν είμαστε καλά εκπαιδευμένοι στο να γνωρίζουμε ε, τα ωφέλη τη ωραία οργάνων, δίνεται μεγάλη μάχη, μεγάλο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να μάθουν οι κριτικοί και επιτέλου να σηκώσουμε σιγά σιγά την Ελλάδα μας από τις τελευταίες θέσεις που είναι ουραγός στην παγκόσμια κλίμακα, έτσι, στο κομμάτι της δωρεάς οργάνων, να τη σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι μου δίνεται η δυνατότητα πραγματικά να πω και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την οικογένεια για αυτή την απόφαση που πήρε, γιατί πραγματικά μας κάνει περήφανους όλους μας αυτή η απόφαση. Η Ελλάδα δυστυχώς, όπως λέτε, είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τον αριθμό των δωρητών οργάνων. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε από την αρχή του έτους 27 δωρητές οργάνων. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερους, δεδομένου ότι ο αριθμός των τροχαίων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και σε αυτό το σημείο πραγματικά είναι πολύ σημαντική η δικιά σας η συμβολή σε αυτό, μέσα από την ενημέρωση και το βήμα που δίνετε σε εμά κάθε φορά που υπάρχει ευκαιρία, πραγματικά να ενημερωθεί ο κόσμος, διότι μετά από ένα τέτοιο συμβάν όπως είναι το τροχαίο ατύχημα και όταν ο ασθενής δυστυχώς καταλήγει εγκεφαλικά νεκρός πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η γέφυρα του θάνατου του συγκεκριμένου ασθενούς με τη ζωή. Γιατί ουσιαστικά είναι μια γέφυρα που ενώνει το θάνατο με τη ζωή. Δίνοντας ζωή στους ανθρώπους που πάσχουν και που έχουν ανάγκη. Μια συζήτηση που κάνουμε πάντα με τους συγγενείς των εγκεφαλικά νεκρών δοτών είναι αν γνωρίζουν στο περιβάλλον τους ή στην οικογένειά τους κάποιον που έχει ανάγκη μεταμόσχευσης οργάνων. Αν είναι, κάτι... βεβαίως, αυτό να συμβεί. Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολλοί από εμά γνωρίζουμε ε, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ε, εμοκάθαρση, χρόνια αιμοκάθαρση. Ή ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα με τα όργανα τους, υπατική ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, και θα θέλαμε, θέλαμε αυτού του άνθρωπου που γνωρίζουμε να του βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε. Έχετε εντύπωση ότι υπήρχε ένα πρωτόκολλο πολύ συγκεκριμένο. Βεβαίω. Ε, ναι. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Η ναι. αλήθεια είναι. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιο, αν στο στενό του συγγενικό περιβάλλον. Ε, όχι. Αυτό που λέω έχει να κάνει με το να ευαισθητοποιήσουμε του συγγενεί με τη δωρεά οργάνων. Μάλιστα. Ε, δεν μπορούμε να δώσουμε σε συγκεκριμένο ε, λήπτη όργανα παρά μόνο εάν η μεταμόσχευση γίνεται από ε, δότη ο οποίος είναι εν ζωή. Υπάρχει Μάλιστα. δυνατότητα αυτή, εάν κάποιος Μάλιστα. δότης είναι εν ζωή και ο οποίος επιθυμεί να δωρήσει ένα όργανο του, παραδείγματος χάρη ένα νεφρό, σε ένα συγγενικό του πρόσωπο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει. Ε, εάν πρόκειται όμως για δότη, νεκρό δότη, εγκεφαλικά ναι. νεκρό, ναι. η διαδικασία που ακολουθείται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε τι διαδικασίε, τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Είπαμε προηγουμένω ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που οι περισσότεροι, το ευτύχημα είναι αυτό, ενημερωνόμαστε. Υπάρχουν και, υπάρχει και μια μερίδα τη κοινωνία την οποία χαρακτηρίζει το κομμάτι τη δυσπιστίας απέναντι στο θέμα τη δωρεά οργάνων. Ένα από τα σημεία λοιπόν εχμή αποτελεί το κομμάτι του να ανακοινώσει τελικά ο γιατρός ότι το άτομο που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ποια είναι εκείνη η απόφαση που πρέπει να πάρετε εσείς κύριε Βολακάκη εκείνη τη στιγμή για να πείτε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός ή δεν είναι. Προχωράμε στη μεταμόσχευση οργάνων σε όλες τις διαδικασίες ή δεν προχωράμε. Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν γίνει μελέτες στις οποίες πράγματι το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγενών που αρνούνται τη δωρεάν οργάνων είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα υγεία. Δεν εμπιστεύονται το ιατρικό προσωπικό ε, για την απόφαση που ε, ανακοινώνεται στον, ε, στον συγγενή ότι ο ασθενή είναι εγκεφαλικά νεκρό. Καταρχήν, στη διαδικασία αυτή ε, ε, γίνεται δοκιμασία εγκεφαλικού θανάτου, η οποία είναι η ίδια παγκοσμίω έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Υπάρχει εκείνη τη στιγμή ειδικευμένος ιατρός, αναισθησιολόγος, νευρολόγος ή νευροχειρουργός και εντατικολόγος. Η δοκιμασία αυτή επαναλαμβάνεται μέσα στο επόμενο 24ωρο. Οι τοπικοί συντονιστές δεν έχουν το δικαίωμα οι γιατροί να υπογράψουν σε αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης και όλη η δοκιμασια αυτη επαναλαμβανεται μεσα στο επομενο 24 ωρο οι τοπικοι συντονιστες δεν εχουν το δικαιωμα οι να υπογραψουν σε αυτη τη διαδικασια οπως επισης και ολη η διαδικασια ο συντονισμός γίνεται εθελοντικά mm -hmm. Επίσης, μετά τη συγκατάθεση των συγγενών αποστέλλεται δείγμα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όπου βρίσκεται ο πιθανός λήπτης με βάση την ιστοσυμβατότητα. Ακολούθως επιλέγεται με αυστηρά πρωτόκολλα ο λήπτης, κυρίως με βάση την ομάδα αίματος και την ιστοσυμβατότητα, αλλά και το χρόνο εγγραφής του στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στη συνέχεια, στο τέλος της διαδικασίας, η ισορρό αποστέλλεται στον ιατροδικαστή, ο οποίο πιστοποιεί τη λήψη των οργάνων. Όπω λοιπόν ε, φαίνεται και ε, στη συζήτησή μα, η διαδικασία είναι αδιάβλητη και αυστηρή, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο να, να σκεφτεί κανεί κάτι άλλο πέρα από τη διαδικασία Μάλιστα. η οποία γίνεται σωστά και όπως θα έπρεπε. Μας βλέπει πολλοί κόσμος κύριε Βολακάκη και επειδή εδώ είμαστε για να αναδείξουμε όλο αυτό το θέμα της δωρεάς οργάνων προκειμένου να ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο ε, θέλω να δώσουμε ένα στίγμα, μια ενημέρωση στον κόσμο για το πώ μπορεί κάποιο να δηλώσει ότι εγώ θέλω να γίνω δωρητή οργάνων. Έχω ακούσει, μα έχετε επαναλάβει πολλέ φορέ για την κάρτα δότη. Ε, και σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ, λύστε μου μια απορία, εάν η κάρτα δότη αρκεί με θάνατον σε κάποιον για να προχωρήσει η διαδικασία. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σα λέω, έτσι. Βεβαίω. Αυτή τη συζήτηση είχα και σήμερα το πρωί με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Ναι. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ εύκολο όποιο θέλει να ε, ακολουθήσει απλέ διαδικασίε μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ε, και να προχωρήσει στην έκδοση κάρτα ε, δωρεά οργάνων. Ε, ο Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων έχει μία λίστα με του δωρητέ. Αυτόματα λοιπόν, εφόσον έχουμε ένα περιστατικό εγκεφαλικού θανάτου. Σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ε, διαπιστώνουμε αν έχει ε, εκδηλώσει την επιθυμία να είναι δωρητή και στη συνέχεια, εάν δεν έχουμε κάρτα δωρεά οργάνων, ε, συζητούμε με το συγγενή. Δυστυχώ στην Ελλάδα, ακόμα ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει κάρτα δωρεά οργάνων. Αυτό όμω που είναι πολύ εύκολο να κάνει κανεί είναι, εάν επιθυμεί να γίνει δωρητή οργάνων, μπορεί να το συζητήσει με κάποιον συγγενή του. Οπότε στην περίπτωση που έχει εκδηλώσει. Όταν ήταν ζωή, την επιθυμία του να γίνει δωρετής οργάνων, αυτό λαμβάνεται υπόψη από την οικογένεια. Έτσι κι αλλιώ, η συγκατάθεση από το συγγενικό περιβάλλον είναι, είναι απαραίτητη, απαραίτητη ακριβώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω βεβαίως. κάρτα δότη, έχω εκδώσει κάρτα δότη, πάει Μ. να πει ότι αυτομάτω προχωρούν και κινούνται οι διαδικασίε. βεβαίω. Ε, ακόμα και στην περίπτωση τη Ισπανία, για παράδειγμα, η οποία είναι η, χώρα, yes. η πρωτοπόρος χώρα στι μεταμοσχεύσει, mm -hmm. που έχει ε, το ρεκόρ στι μεταμοσχεύσει, είναι η πρώτη στον κόσμο. Ε, και σε αυτή την περίπτωση που η νομοθεσία κρίνει ότι όλοι οι εγκεφαλικά νεκροί είναι πιθανοί δότες ε, και σε αυτή την περίπτωση ε, το ιατρικό προσωπικό συζητά και ζητά τη συγκατάθεση των συγγενών. Διότι θέλουμε αυτή η πράξη, η οποία γίνεται για να δώσει ζωή στου ανθρώπου μα, στου ανθρώπου μα που έχουν ανάγκη, πρέπει να γίνεται και με τη συγκατάθεση του συγγενικού περιβάλλοντο, γιατί είναι μια πράξη αγάπη και αυτό απαιτείται. Κύριε Βολακάκη, δεν ξέρω πώ να σα ευχαριστήσω. Θερμά θέλω να σα ευχαριστήσω για το λόγο σα, για τα επιχειρήματά σα, για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε όλο το κοινό, όλο τον κόσμο, ακόμα και εμά εδώ του δημοσιογράφου, για να μπορέσουμε έτσι να μεταλαμπαδεύσουμε κάθε φορά που θα μα δίνετε δυνατότητα την αξία του να δωρίζει όργανα, του να χαρίζει τελικά ζωή. Ακόμα κι αν ένα δικό σου άνθρωπο απουσιάζει, λείπει, έχει βυθιστεί στον πόνο, έχει βυθιστεί στο πένθο. Να είστε καλά, κύριε Βολακάκη. Καλή, πάρα δύναμη πολύ. Εσείς, καλή δύναμη Στο έργο σας. Και εσείς, καλή δύναμη στο έργο σα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε κι εμεί να δίνουμε ζωή και ελπίδα σε αυτού του ανθρώπου. Να είστε καλά.